Πάμε λοιπόν στη Φάρμα, όπου εκεί είχαμε συγκινητικές στιγμές. Πραγματικά είναι οι στιγμές που όταν η τηλεόραση γίνεται ανθρώπινη, ρε παιδί μου. Όταν η τηλεόραση και τα reality αυτά, πώς να τα χαρακτηρίσω, προγράμματα. Ανθρώπινα. Προσπαθούν, όχι προσπαθούν, καταφέρουν να σε συγκινήσουν. Είναι όμορφες στιγμές, ανθρώπινες και αξίζει τον κόπο να τις χαρούμε σήμερα στο νούμερο 1. Μαζευτήκαμε όλοι σαλόν να κάνουμε λίγο χαβαλέ και ο Τζόρτζογλου διαβάζει βιβλίο. Τι διαβάζεις, ρε, τον Τζελεμεντέ. Φιλέ, κόψε την πλάκα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Η ιστορία είναι συγκλονιστική. Μου έρχεται να κόψω φλέβα. Άντε, ρε. Έχω συγκινηθεί. Τι διαβάζεις. Διαβάζω τα τρία γουρουνάκια. Τα ποια. Παραμύθι είναι. Ωραίο. Σκέψου όμως καθόμαστε εδώ τώρα στη Φάρμα. Να έρθει από έξω ένας κακός λύκος και να φυσάει. Τι να φυσάει, ρε, μαλάκα. Να φυσάει για να ρίξει το σπίτι μας. Τον αχυρώνα μας. Να μας φάει. Να φάει τις κάμερες. Να φάει τα μικρόφωνα. Να τα φάει όλα. Στράτο, μήπως έφαγες τίποτα μανιτάρια. Μιλάω σοβαρά, Μιχάλη. Σύννεφε, Στράτο. Δεν μπορώ, ρε, Μιχάλη. Δεν μπορώ. Ποιος λύκος τώρα. Δεν είναι πλάκα. Τι είναι, ρε, Στράτο. Τα γουρουνάκια. Κάπως έτσι ήταν. Χαχαχά και χουχουχού. Το ξέρεις. Όμως όταν άρχισε να φυσάει ο λύκος ήταν αργά. Στράτο, πάνε εξάπλωσε. Και έκανε ένα φού ο κακός ο λύκος. Και τα έριξε. Γιατί δεν είχα προνόηση τα γουρνάκια να βάλουν τούβλα. Και τσιμέντο. Έβαλα μάχια. Και ξύλα. Έτσι θα την πάθουμε κι εμείς. Στη Φάρμα γαμώτο. Έπρεπε να πάω στο πάτσελο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προσέγγιση με την σοβαρότητα που τους αξίζει, τα γουρουνάκια, την ιστορία αυτή. Γιατί αν την αντιμετωπίσεις πραγματικά είναι πολύ συγκινητική. Τώρα δεν προλάβαν τα καημένα τα γουρουνάκια να ρίξουν λίγο τσιμέντο όπως στην Ακρόπολη. Βλάνε, όπως, και ο κακός ο λύκος φύσηξε και έριξε το σπίτι.